Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο 13ο Φεστιβάλ του Κομματέα Θεσσαλονίκης και την ταινία «Τι μέσα, τι έξω» του κ. Βαγγέλη Ρίγα. Hello, welcome to the 13th Thessaloniki Documentary Festival. We'll be screening today the film Inside Out by Mr. Vangelis Rigas. Έχουμε τη χαρά να έχουμε το σκηνοθέτη μαζί μας, θα ήθελα να πει δύο λόγια για την ταινία. We have the pleasure to have the director with us. He wants to say a few words about the film. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βρίσκονται εδώ. Θα ήθελα να πω ότι το «Τι μέσα, τι έξω» είναι η πρώτη μου ταινία και είναι μια κάπως διαφορετική πρόταση όσον αφορά την προσέγγιση στο ντοκιμαντέρ και είναι δομημένη με έναν τρόπο που έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι στο συγκεκριμένο θέμα δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω τον Στέφανο Σκαρλάτο για τη βοήθειά του, την πολύτιμη βοήθειά του. Να σας ευχηθώ καλή θέαση και ό,τι άλλο χρειαστεί, τα λέμε μετά. Εντάξει? First of all, I would like to thank you all. This is my first film. It's a different approach on the documentary and it's structured in such a way that it's needed for a documentary. I would also like to help Mr. Stefanos Skarlatos for his valuable help. Enjoy the film. Καλή θέαση. Να σας καλά. Ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις. First of all, is there a need for an English translation? Oh, there is. Are there any questions? Μία ερώτηση. Ναι. Πες μου αυτός το κύριος που έπαιζε το πρωταγωνιστής δεν είναι πίσω στο πλακί. Όχι. Ο πρωταγωνιστής μας δεν είναι. Ωραία. Κάποιοι από τους υπόλοιπους δυστυχώς είναι. Αυτός δεν είναι. Από τα τέσσερα που έπαιρνε. Θες να δεις ποιοι είναι? Ναι. Είναι το παιδί που μιλούσε, που λέγε ο Μελαχρινός. Αν μπεις μέσα να πούμε και τα λοιπά. Και το παιδί που ήταν στην καντίνα, η οποία παρελθόντως ήταν η καντίνα του Ροχάμι, που υπάρχει στο Λευκαντή. Όποιος ενδιαφέρεται, έχει πολύ ωραία παραλία. Σας ευχαριστώ. Παρένθεση για την παραλία, αλήθεια λέει, και εγώ από εκεί. Λοιπόν, the question was whether the principal star of the film, Mr. Zografos, is behind bars now. And the answer was no, that he's not. But four of the other people are. One of them is the one with the dark hair, and the other one is the person with who he was talking in front of the canteen at the beach, which is a lovely beach in Evia, called Lefkandi. Κάποια άλλη ερώτηση, another question. Ο πρωταγωνιστής τώρα ξέρουμε αν δουλεύει, είναι... Is Mr. Zografos working somewhere? Ναι. Αυτό που κάνει είναι αυτό που φαίνεται και από αυτό που δείξαμε στο ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, δουλεύει σαν μουσικός και προσπαθεί να πουλήσει εικόνες από τα ψηφιδωτά που φτιάχνει. Νομίζω ότι καλά τα καταφέρνει γιατί είναι στον έκτο χρόνο μετά την αποφυλάκηση. Και μετά από 20 χρόνια, αυτό είναι τεράστια επιτυχία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το συλλάβουμε, αλλά... Μένοντας τρία χρόνια με τέτοιους ανθρώπους, συνειδητοποιώ τι σημαίνει τρεις μήνες και τι σημαίνει τρία χρόνια και τι σημαίνει 30 μέρες. Yes, he is working. He's actually doing what we saw in the film. He works as a musician and he makes the mosaics we saw with the beads. He's doing pretty well. If you think that it's 6 years since he got out of prison and it's a very big success if you think that he spent 20 years in the prison. In the prison, and since I had the chance to spend 3 years with these people, I managed to understand time, how it feels to be 3 months, 3 years, or 30 years. Κάποια άλλη ερώτηση? Να ρωτήσω εγώ, γιατί την κάνατε αυτή την ταινία, ήταν και η πρώτη σας. Why did you do this film, since it was your first film? Να πω την αλήθεια, δεν το προγραμμάτισα, δηλαδή έτυχε. Δουλεύοντας σε κάποια μαγαζιά νυχτερινά της Αθήνας, έτυχε να γνωρίσω κάποιο φίλο ο οποίος είχε την ατυχή εμπειρία να μπει φυλακή για πράγματα τα οποία σχεδόν όλοι έχουμε κάνει, μικροπράγματα δηλαδή. Όταν τον βρήκα, καθώς επικοινωνούσαμε όση διάρκεια ήταν μέσα στη φυλακή, όταν μου διηγόταν τι συνέβαινε μέσα, πώς περνούσε, ένας άνθρωπος που μέχρι χθες ήμασταν παρέα και πίναμε καφέ μαζί, με συγκλώνιζε. Δηλαδή, ένα θέμα που απασχολούσε πριν από όλο αυτό. Κάποια στιγμή, τυχαία, γνωρίζω τον Φάνη τον Ζωγράφο, ο οποίος δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, δηλαδή είναι ένας ισοβίτης που έχει τεράστιο σεβασμό και μέσα στη φυλακή και έξω.
ήταν αρχηγός συμμορίας από τις πιο δυνατές στην Αθήνα το 1985. Το δημοσίευμα που είδες δεν αναφέρει πολλά που έχουμε απόψει. Γνωρίζοντάς τον, κατάλαβα ότι αυτό είναι θέμα. Και έτσι αποφάσισα, χωρίς καν να έχω σκεφτεί ότι υπάρχει περίπτωση να κάνω ποτέ ντοκιμαντέρ. Απλά ήθελα να έχω την αφή. Ήθελα. Δεν ξέρω πώς. Έτυχε. Έτυχε. Έτυχε και κάτι με άγγιξε. Είναι αυτό που λέμε. Δεν κάνεις ντοκιμαντέρ, νομίζω, αν δεν σε διακινεί κάτι στο θέμα. Αν δεν σε διακινεί κάτι προσωπικά, εσένα. Καταλάβες, δηλαδή. Βλέπεις ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε 180 ταινίες. Ο καθένας αυτό που έκανε, κάτι τον διακινούσε σε αυτό το θέμα. Έτσι και εμένα σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί. It wasn't something scheduled. I used to work in nightclubs in Athens and I had a friend who went to prison for minor things, we all do. And when this friend was telling me about his experience in prison, I was shocked. And then one day I met Mr. Zografos, and he's not just any person, he's really respected in jail and outside jail. He was the leader of an infamous gang back in the 1985. And I was intrigued by his personality. That's why I did this documentary, like all the documentaries that were shown during the festival. We are intrigued by a subject or a person, and we do a film about them. Κάποια άλλη ερώτηση? Εντύπωση ότι έχει επηρεαστεί από νεορεαλισμό ιταλικό. Το είχες υπόψη σου όταν το γύριζες. Έχει ακριβώς μια τέτοια διάσταση. Είναι συγκλονιστικό αυτό. I saw the film and I think that you were inspired by the Italian neorealism. Is that true? Καταρχήν σας ευχαριστώ, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Εννοείται ότι έχω δει ταινίες νεορεαλισμού και εννοείται ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Μακάρι, αλλά όταν ξεκίνησα την ταινία δεν ήθελα να είναι αυτό. Απλά τη δόμησα με έναν τρόπο που. Θα ήθελα. Βγήκε μόνο του. Θα ήθελα. Ναι, βγήκε μόνο του. Κάπου ξέρεις, όταν ξεκινάς κάτι, έχεις μία δομή στο μυαλό σου γιατί άλλα θέματα γίνονται έτσι, άλλα αλλιώς. Αλλά κάπου σε πηγαίνει και το θέμα. Και απλά αφέθηκα. Αφήνοντας τον εαυτό σου, προσπαθείς να βρεις τη μεγαλύτερη δυνατή αλήθεια μέσα σε ένα θέμα. Αυτό προσπάθησα. Πάντως την αλήθεια του. Είναι ένα πρώτο βήμα. Εξαιρετικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Yes, it's true, and it's very positive that you recognize it. I love neorealism. I've watched films, but that wasn't my purpose. It just happened. Of course, when I started, I had a kind of a schedule in my mind, but then I decided to let myself free, and that's the outcome of my work. Κάποια άλλη ερώτηση? Όχι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much. Καλή σας νύχτα.